Εάν έχετε χάσει λοιπόν κάποια από τα βιβλία, γενικότερα εκδόσεις, γιατί συμπεριλαμβάνεται και Λεύκωμα, συμπεριλαμβάνεται και περιοδικά, θα ακούσετε στη συνέχεια, που έχει δώσει στο παρελθόν η Αυγή, τώρα έχετε τη μεγάλη σας ευκαιρία. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Τούμπος, διευθύνων σύμβουλος της εφημερίδας, τον οποίο και καλημερίζουμε. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα και σε όσους και όσες μας ακούνε σήμερα. Είναι μια σημαδιακή μέρα. Είναι το χειμερινό ηλιοστάσιο, όπως λέμε, για να το πάμε στα πολύ παλιά. Και νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε ότι με την προσπάθεια όλων θα πάνε σχετικά όλα καλύτερα, μια και το βαθύ σκοτάδι αυτές τις μέρες από την παραπληροφόρηση και την αυταρχική αυθαιρεσία της κυβέρνησης έχει φουντώσει στο μάξιμουμ. Σωστά αναφέρθηκες για τα βιβλία που προσφέρουμε σήμερα. Σκεφτήκαμε να ξανακάνουμε μια εορταστική προσφορά, ας την πούμε έτσι, ακριβώς γιατί αυτές τις μέρες είναι μια ευκαιρία να ξανασκεφτεί ο καθένας μας και η κάθε μια τι δεν έχει κοιτάξει, τι δεν έχει ξαναδεί ή τι να διαβάσει. Και επειδή ουσιαστικά οι εφημερίδες είναι ένα καθημερινό βιβλίο, μπορούμε να πούμε μια έννοια, εκτός από την ενημέρωση, εμείς από το αποθεματικό μας ξαναπροσφέρουμε με το σημερινό φύλλο, το Σαββατιάτικο φύλλο της Αυγής, που είναι ήδη στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα, τα εξαιρετικά βιβλία και εκδόσεις που είχαμε κάνει στο πρόσφατο σχετικά παρελθόν, όπως ας πούμε το βιβλίο του Μακαρίτη του Κώστα του Φιλίνη για τη θεωρία των παιγνίων στην πολιτική και γενικότερα και την πολιτική στρατηγική, ναι. Που νομίζω ότι όποιος δεν το έχει πάρει στα χέρια του πραγματικά έχει χάσει τόσο στο παρελθόν όσο και τώρα. Παραμένει διαχρονικής αξίας και ένα πολύτιμο εργαλείο για να σκεφτεί πολλά ζητήματα και να τα συνδυάσει με την εποχή μας. Είχαμε προσφέρει παλιότερα και το ξαναπαρουσιάζουμε το βιβλίο, την εξαιρετική προσπάθεια του συνάδελφου του Θανάση του Κάπου για την αριστερά, πολιτική και ποδόσφαιρο, που είχε εκδοθεί παλαιότερα. Νομίζω και αυτό είναι, παραμένει επίκαιρο. Όχι και πάρα πολύ παλιά, όχι και πάρα πολύ παλιά. Το βιβλίο του Θανάση δεν είναι και τόσο παλιό. Όχι, όχι. Και έχει στοιχεία, και το... ναι, και έχει στοιχεία, στο πούμε έτσι. Επικαιρότητα, ναι, θα το πω έτσι. Ναι. Γιατί μια σειρά ζητήματα, ακόμα και το ΒΑΡ που μπήκε τώρα, δεν έχει δώσει τη διαφάνεια και τα ζητήματα δεν λύθηκαν που έπρεπε να λυθούν. Και ξαναδίνουμε επίσης το λεύκομα για τα 100 χρόνια της Οκτωβριανής Επανάστασης που είχε κάνει και καλή κυκλοφοριακή επίδοση τότε που είχαμε παρουσιάσει δύο χρόνια πριν. Όπως επίσης και την ιστορική πρώτη έκδοση του περιοδικού Αντί, τη διάρκεια της δικτατορίας. Ταυτόχρονα οι πιο σταθεροί αναγνώστες αλλά και οι καινούργοι ελπίζω αναγνώστες σήμερα στο περίπτερο θα βρούνε και το ένθετο της Αυγής στο Πρίσμα που το παρουσιάζει μια εξαιρετική ομάδα σε σχέση με την τεχνολογία και όλα τα σχετικά. Άρα έχει πολύ υλικό σήμερα κανείς διαλέγοντας την Αυγή στο περίπτερο αν θέλει να διαλέξει και μια άλλη εφημερίδα αλλά ας δοκιμάσει την πρωινή εφημερίδα της Αριστεράς που καθημερινά από το 52 δίνει μια μάχη για τη δημοκρατία, την αριστερά και την ενημέρωση. Και νομίζω ότι ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες, αν δει κανείς και το πρωτοσέλιδό μας σήμερα, που επιγραμματικά λέει «Απ' τα ψέματα στη χειδαιότητα», γιατί βλέπουμε πως το Υπουργείο, έστω να το πούμε έτσι, δημοσίας τάξεως για την προστασία του πολίτη, δεν θα το έλεγες, μετά τα γεγονότα τα προχθεσινά της Τετάρτης τέλος πάντων στο Κουκάκι, νομίζω ότι είναι μια ανεκδίγητη κατάσταση, όχι μόνο οι πρακτικές των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, αλλά κυρίως η εκοφαντική προσπάθεια, ο βομβαρδισμός, ο προπαγανδιστικός και ακραίος που προσπαθεί η κυβέρνηση να αποσιωπήσει και να κρύψει τις ευθύνες όσων έκαναν αυτή την φοβερή επιδρομή στα δικαιώματα. Αλλά ούτως ή άλλως θέλω να είμαι σαφής ότι όποιος θέλει να στηρίξει τον πλουραλισμό στην ενημέρωση, την προσπάθεια των αποκαλύψεων και της κριτικής της εξουσίας, γιατί εδώ έχουμε και συναδέλφους πλέον, το ξέρεις πολύ καλύτερα κι εσύ, ότι στη διαδρομή μας δυστυχώς, και βλέπουμε και πρόσφατα συμπτώματα, πολλοί συνάδελφοι, για να μην αναφερθώ στους πάρα πολλούς ιδιοκτήτες ισχυρών μέσων, έχουν ξεχάσει τι σημαίνει πραγματικά δημοσιογραφικός έλεγχος σε κάθε είδους εξουσία. Άλλωστε αυτός είναι και ο πρώτος ρόλος, να ελέγχεις την εξουσία, όποια και αν είναι αυτή, είναι κυβερνητική, είναι οικονομική και πάει λέγοντας. Ναι. Γι' αυτό και είχαμε και τα συμπτώματα, πολύ θα έλεγα πάρα πολύ πρόθυμοι, ιδιαίτερα της σημερινής κυβερνητικής πραγματικότητας, αντί να βλέπουν και να προσπαθούν να ξεσκεπάσουν τις ευθύνες τέτοιων αυταρχισμών και αυθαιρεσιών,
ψάχνουν να βρουν αν είναι έτσι ή είναι αλλιώς η όποια στάση μιας σειράς νέων ανθρώπων και χωρίς ταυτόχρονα να βλέπουν και την ουσία των ζητημάτων. Γιατί πραγματικά είναι άλλο πράγμα η ασφάλεια των κοινωνιών και του κάθε πολίτη και είναι άλλο πράγμα να κάνει κανείς, ας το πω έτσι, χυδαιότητα και αυταρχισμό νοοτροπίας και ενημέρωσης απέναντι στα δικαιώματα. Τα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε δημοψηφίσματα και πολύ περισσότερο η ευθύνη και των εισαγγελικών λειτουργών αλλά και της λειτουργίας της δημοκρατίας πρέπει να καλύπτει τη στάση όλων και κυρίως τις αυθαιρεσίες των εξουσιών. Αλλά επανέρχομαι, επειδή ακριβώς ξέρεις και εσύ και πιστεύω όσοι μας ακούνε πάντως, πόσο Δημήτρη, δύσκολη προσπάθεια είναι για όλες τις εφημερίδες και φωτεινή πλευρά. Είναι πολύ 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 διαδεδομένο δυστυχώς το φαινόμενο που ανέφερες, δηλαδή με ανθρώπους που τυπικά είναι λειτουργοί της ενημέρωσης και εν της πράγμαση φαίνεται ότι έχουν αποδεχθεί το ρόλο του παπαγάλου, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτό ισχύει, ας πούμε, της εξουσίας. Υπάρχουν όμως και ορισμένα, ας μην τα υποτιμήσουμε, φωτεινά παραδείγματα περί αντιθέτου. Βλέπει για παράδειγμα κανείς συναδέλφους και νέα παιδιά που κάνουν ρεπορτάζ. Έχω, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα τηλεοπτικού καναλιού ενός νέου παιδιού που λέει τα πράγματα όπως είναι. Και έχουμε και περιπτώσεις συναδέλφων που εργάζονται σε έντυπα όπως η Καθημερινή, για παράδειγμα, και δεν διστάζουν να αναβάζουν τα κοινωνικά δίκτυα επειδή ξέρουν τι γίνεται, επειδή έχουν κάνει ρεπορτάζ, επειδή έχουν μιλήσει με ανθρώπους, κείμενα τα οποία δείχνουν πως, για παράδειγμα, η αστυνομία σε 1, 2, 3, 4 πράγματα είπε ψέματα και σας τα παραθέτω. Γιατί αυτές τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, αυτή ήταν η πραγματικότητα. Θέλω να πω δηλαδή, ας μην υποτιμήσουμε και τις ηλιακτίδες. Δεν θέλουμε να σουβαλιάσουμε. Ναι. Αλλά ειλικρινά να το πω και αν θέλεις και με ένα είδος και προσωπικής αυτοκριτικής, σχεδόν 30 χρόνια στη δημοσιογραφία στην Ελλάδα και αρκετά χρόνια πριν στην Ιταλία. Αλλά νομίζω ότι το γενικότερο τοπίο έχει επιβαρυνθεί. Και κάπως έτσι το συζητήσαμε και τις προάλλες πριν λίγες μέρες, την Τετάρτη, στην κεντρική αίθουσα της ΕΣΥΑ, σε μια αρκετά ουσιαστική ημερίδα που διοργάνωσε η παράταξη Συσπήρωση Δημοσιογράφων Δούριος Τύπος, η οποία επίσης μπορούν να την βρουν τη συζήτηση όσοι δεν μπόρεσαν να την παρακολουθήσουν, γιατί συνέπεσε και με την κατάσταση, με τη συζήτηση στη Βουλή του Προϋπολογισμού. Είναι ανεβασμένη στην ιστοσελίδα της Αυγής και στην ιστοσελίδα του ΛΕΦ και στην ιστοσελίδα της παράταξης, οπότε μπορεί πολλοί από τους ακροατές μας να ακούσουν και να κρίνουν μια συζήτηση που στην ουσία ακούμπησε επί των τύπων των ύλων, των προβλημάτων της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης και της δημοκρατίας. Δεν θέλω να το επεκτείνω, αλλά επειδή μιλάγαμε πριν και για τις εκδόσεις που όλο και πιο πολύ σπανίζουν οι καλές εκδόσεις με τις εφημερίδες, άλλωστε δεν είμαστε οι μοναδικοί που δίνουμε βιβλία, για να είμαι σαφής, αλλά εμείς τουλάχιστον 15 χρόνια τώρα έχουμε κάνει μια προσπάθεια εκδοτική που πάντα έχει και ένα μικρό γύρισμα κυκλοφοριακό, που είναι το νοτική ένεση για την προσπάθεια τη δική μας και ως εφημερίδα και ως οικονομικά, όπως καταλαβαίνετε, γιατί όλα τα χρήματα πηγαίνουν στις αμοιβές των εργαζομένων και σε όλες τις δαπάνες τις λειτουργικές. Δεν έχουμε λογαριασμούς προσωπικούς, ούτε άλλες σκοτεινές ιστορίες όπως εκκρεμούν άλλα ζητήματα. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ ειδικά για τις εκδόσεις θεμέλιο, μια και χτες έγινε μια πολύ ωραία ημερίδα στη στοά του βιβλίου, στη μνήμη, στη μνήμη του Μακαρίτη του Μαλικιώση, που ήταν μια εξαιρετική φιγούρα για το χώρο τον εκδοτικό και της αριστεράς βέβαια ως αγωνιστής, που πάρα πολλοί θύμισαν το ρόλο του και τη διαδρομή του, ιδιαίτερα από το θεμέλιο, που παραμένει ακόμα και τώρα ένας εκδοτικός οίκος από τους οίκους αναφοράς, όπως λέμε, στις εκδόσεις, ιδιαίτερα για το χώρο της αριστεράς. Αλλά και γενικότερα δεν θέλω να το περιορίσω εκεί. Τα αναφέρω αυτά γιατί το βιβλίο του Φιλίνη είχε εκδοθεί, πρωτοεκδοθεί από το θεμέλιο. Γι' αυτό το αναφέρω αυτό, επειδή σήμερα το δίνουμε προσφορά, όπως είπα και πριν. Συνεπώς, όσοι από τους φίλους μας ακούνε στις φιλόξενες συχνότητες του Κόκκινου και στην εκπομπή σου και την καλή δουλειά που κάνεις τόσα χρόνια στο Κόκκινο, νομίζω ότι θα πρέπει να τους το θυμίσουμε ποια έκδοση ήταν για το βιβλίο του Φιλίνη, αλλά από εκεί και πέρα όλοι τους να προσπαθήσουν αυτές τις μέρες, αν δεν τα είχαν δει αυτά τα βιβλία και τα λευκόματα που προσφέρει και σήμερα η Αυγή, να τα ξαναδούν ή έστω να τα δωρήσουν σε κάποιο φίλο ή σε κάποια φίλη. Προφανώς υπάρχει κίνητρο. Το καλό βιβλίο δεν περισσεύει από κανέναν. Σαφώς, και επειδή υπάρχει πάντα λίγος χρόνος για ενδοσκόπηση μέσα στις γιορτές, εκτός από επίδειξη αλληλεγγύης και αγάπης στους φίλους και όχι μόνο στους συγγενείς, αλλά και ευρύτερα κοινωνικά, πολύ περισσότερο νομίζω αυτή η εορταστική προσφορά μπορεί να αξιοποιηθεί πολλαπλώς. Ας πάνε όλοι στο περίπτερο, σε όλη την περιοχή, τη δική μας εδώ,
αλλά και πανελλαδικά. Έτσι θα στηρίξουν και την εφημερίδα και νομίζω και στη συνέχεια θα είναι ένα κίνητρο να παρακολουθήσουν τις εκδοτικές μας και δημοσιογραφικές μας προσπάθειες ακόμα περισσότερο. Άλλωστε και τα πρωτοσέλιδα της Αυγής καθημερινά και τα θέματα που παρουσιάζει, νομίζω πολύ λίγο απαντιόνται στο σημερινό τύπο. Από εκεί και πέρα παραμένω πάντα της πεποίθησης ότι όποιος βλέπει και παρακολουθεί το λόγο και τον αντίλογο και το δικό μας και άλλων σοβαρών συναδέλφων, ακόμα και νεότερων όπως είπες, ακόμα και σε μια σειρά αξιοπρεπής ιστοσελίδες και blog, γιατί έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση. Γι' αυτό αναφέρθηκα και στην ιστοσελίδα και της Αυγής, αλλά και στη δική σας ιστοσελίδα στο κόκκινο και στο left, που νομίζω ότι όποιοι νεότεροι αλλά και παλαιότεροι πηγαίνουν εκεί να έχουν μια ευκαιρία τώρα με το αποθηκευμένο υλικό της ημερίδας που έγινε προχθές και θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε και την ημερίδα για το Μαλικιώση, είναι και ξεχωριστές, ας το πούμε, ευκαιρίες να δει κανείς διαφορετικά πράγματα από την κυρίαρχη, να το πω έτσι, κατάσταση αφήγηση, των πολύ ισχυρών μέσων. Δημήτρη Σούπος, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλές γιορτές. Με πρώτα απ' όλα καλά Χριστούγεννα για όλους όσους μας ακούνε και περισσότερες προσπάθειες για περισσότερη δημοκρατία και κοινωνική αλληλεγγύη. Καλημέρα. Πολλές ευχές σε όλους και σε εσάς. Ευχαριστώ.